Η άποψη ενό ειδικού είναι ο κ. Χρήστο Πέτρου μαζί μα, εκτελεστικό διευθυντή του Μεσογειακού Ιδρύματο Ασφάλεια Πτήσεων. Καλώ ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Μελετώντα αυτή την υπόθεση, ποια είναι τα δικά σα ερωτήματα, κύριε Πέτρου, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή νομίζω ερωτήματα μπορούμε να βάλουμε. Σωστό. Σωστό. είναι ένα τραγικό γεγονό που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και κατ' επέκταση δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Όμω για εμά που εμπλεκόμαστε στι σειρομεταφορέ, πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη στάση είναι να αναμένουμε η διερεύνηση του ατυχήματο, το πόρισμα τη Διερευνητική Επιτροπή, για να πούμε με βεβαιότητα τα αίτια αυτού του δυστυχήματο. Δεν είναι πολύ υπεύθυνο ούτε και αυτό που έκανε η, η κυβέρνηση του Ιράν να πει Αμέσω, ότι είναι τεχνική βλάβη. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει να περιμένουμε γιατί ο λόγο που διερευνούνται αυτά τα ατυχήματα δεν είναι απλά να, βρεθεί, να βρεθούν τα αίτια και να τιμωρηθούν οι τυχόν υπεύθυνοι, αλλά είναι για να βελτιωθεί η ασφάλεια πτήσεων, ούτε ώστε τέτοια συμβάντα να μην ξανασυμπούν. Ποιο θα αναλάβει τώρα τη διερεύνηση, κύριε Πέτρο, έχει να κάνει με το κάθε κράτο ξεχωριστά. Το Ιράν μπορεί, ας πούμε, να μην δώσει τα μαύρα κουτιά, αν τα βρει, γιατί έχει τα θέματα τώρα με τι ΗΠΑ. Μπορεί ένα κράτο να παρεμποδίσει τη διερεύνηση μια αεροπορική τραγωδία, αν γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι χτυπήθηκε από ρουκέτε. Πώ θα διαφανεί η αλήθεια γύρω και από αυτό το τραγικό γεγονό. Λοιπόν, η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων είναι θεσμοθετημένη διαδικασία από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία, τον ICAO. Επομένω, υπάρχουν εκεί λεπτομερεί διαδικασίε που, αν ένα κράτο δεν τι ακολουθήσει, παρανομή. Και αυτέ αυτές οι διαδικασίες προβλέπουν ότι ε, στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ότι το κράτος στο οποίο έγινε το δυστύχημα θα διερευνήσει μέσω της ανεξάρτητης διερευνητική επιτροπής που πρέπει να έχει ήδη, όλα τα κράτη έχουν αυτή τη διερευνητική επιτροπή, όπως έχουμε και εμείς στην Κύπρο, σε συνεργασία με την χώρα, της αρχές πολιτικής αεροπορίας της χώρας στο οποίο, στην οποία ανήκει το αεροσκάφος, αλλά και την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση την Boeing. Επομένως, ε, αυτά πρέπει να γίνουν. Είναι δύσκολο δηλαδή να βάλει προς κόμματα το Ιράν. Είναι, είναι το δύσκολο Ιράκα, θέλει... ή, ή ε, ε, αν δεν το κάνει θα παρανομήσει. Θα Τώρα, ε, κράτη παρανομούν θα... σε όλους τους τομεί, σε παγκόσμιο. Αλλά αυτές είναι οι σωστές διαδικασίες. Εάν δεν δώσουν το μαύρο κουτί... Το μαύρο κουτί μπορεί να δώσει όλε τι απαντήσει, σχεδόν όλε. Σχεδόν όλε τι απαντήσει στην κατασκευάστρια εταιρεία. Αυτό θα είναι ανεύθυνο γιατί ο λόγο, όπω είπα, που διερευνούνται αυτά τα ατυχήματα είναι να γίνουν εκείνε οι βελτιώσει για να μην ξανασυμβεί. Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Στην περίπτωση του δυστυχήματο τη Ήλιο, το πόρισμα βρήκε κάποιε. εισηγήθηκε κάποιε αλλαγέ, κάποιε συστάσει. Η τι υιοθέτησε, αφού είδε όντω έτσι είναι τα πράγματα. Και ω εκ τούτου δεν επαναλήφθηκε η λόγη σε, σε τέτοια αεροσκάφη που οδήγησαν στο δυσίγαμι τη ήλιο και σώθηκαν προφανώς προφανώ ζωές, πολλέ ζωέ. Δυνατόν να σώθηκαν πολλέ ζωέ. Εσά ε, ε, επομένως... προβλήματα προβληματίζουν οι πρώτε πληροφορίε που λέμε το φω <coughs> τη δημοσιότητα ότι δεν υπήρξε επικοινωνία των πιλότων. Ότι όλα έγιναν ξαφνικά, αμέσω μετά αεροπορικέ εταιρείε ανέστηλαν τη λειτουργία του πάνω από τον Ιρανικό χώρο, τον αέριο χώρο και του Ιράν. Είναι πράγματα που πιστεύετε ότι πρέπει να απαντηθούν μέσα από την κυβέρνηση. Οπωσδήποτε. Είπα ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ε, τα αίτια αυτού του δυστυχήματο, αυτή τη τραγωδία. Όμω υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που είναι εκεί και τα γνωρίζουμε και είμαι σίγουρο ότι η Διερευνητική Επιτροπή θα τα λάβει υπόψη. Για παράδειγμα, όπω ανέφερε ο συνάδελφό σα, μιλάμε για ένα καινούριο αεροσκάφο, τριών χρόνων που είχε τεχνικό έλεγχο λίγε μέρε πριν. Μιλάμε για δύο πιλότου οι οποίοι έχουν πέρα από τι 12.000 ώρε εμπειρία σε πτήσει. Ε, μιλάμε για ένα γεγονό, ένα δεδομένο ότι δεν, οι πιλότοι δεν εξέπεψαν σήμα κινδύνου, το γνωστό Mayday. Αυτό mm. δεν έγινε, που είναι και αυτό περίεργο. Ε, και επίσης άλλο δεδομένο είναι ότι η πτήση αυτή έγινε σε μια σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση όπου το Ιράν έστειλε πυράβλου, ότι υπάρχουν επανδρομένα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones, υπάρχουν όλα αυτά δεν τα δεδομένα. Δεν είναι συνθήκε για ασφάλεια πτήσεων αυτών Δεν είναι για ασφάλεια, γιατί ε, μπορούν να επηρεάσουν τα συστήματα πλοήγηση του αεροσκάφου ε, με τέτοιον τρόπο που ε, να το καθιστά αδύνατο στον πιλότο να συνεχίσει την πορεία του. Ποια είναι η άποψή σα δηλαδή... για την ασφάλεια πτήσεων παγκοσμίω, κύριε Πετρού, λοιπόν, Διορθώνονται καταστάσει. Αυτό που είπαμε για το δυσύχημα, αυτό είναι, είναι αρνητικά, είναι συγκλονιστικά. Όμω, ε, αν δούμε τα επίπεδα ασφάλεια το 2019 παγκόσμια, όπου πραγματοποιήθηκαν πέραν των 40 εκατομμυρίων πτήσεων, που διακίνησαν 4,2 δισεκατομμύρια άτομα, επιβάτε τα δυστυχήματα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά μειώθηκαν κατά 50%. Ενώ είχαμε 483 θύματα, τα οποία... Το 18. Το 18, αλλά μέσα σε εκατομμύρια ψήσει και δισεκατομμύρια άτομα δεν είναι μεγάλος αριθμός. Φυσικά, ο στόχος μας πρέπει να είναι μηδέν δυστυχήματα. Το 2019 μειώθηκαν σε 283 από 480 που ήταν το 18. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο υπάρχουν παράγοντε που υπάρχει αυτή η συνεχή βελτίωση στην ασφάλεια ψήσεων. Κάθε δεκαετία έχουμε λιγότερα δυστυχήματα, κάθε πενταετία λιγότερα δυστυχήματα. Και οι λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αυξημένη τεχνολογία. με συνεργασία μεταξύ κρατών. Άρα, εσεί λέτε, γίνονται βελτιώσει στον τομέα τη ασφάλεια ψήσεων. Μεγάλε βελτιώσει σε όλου του τομεί. Και αν έπρεπε να εντοπίσω εκεί που είναι το σημαντικότερο, είναι αυτή η εκπαίδευση που παίρνουν όλοι όσοι εμπλέκονται στι μεταφορέ. Ένα πιλότο, για παράδειγμα, πέραν τη κατάρτιση του να έχει το δίπλωμα του, δύο φορέ το χρόνο για μια εβδομάδα, δύο φορέ για μια εβδομάδα, θα κάνει την εκπαίδευση του σε εξομοιωτή. Κάθε χρόνο θα εξεταστεί από ειδικό γιατρό για την ικανότητα του να οδηγήσει ένα αεροπλάνο, η ακοή του, η όραση του, η ψυχική του κατάσταση, η πνευματική του κατάσταση. Και υπάρχει και το άλλο σημαντικό που είναι η εποπτεία. Δηλαδή, ο Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία εποπτεύει τι αρχέ πολιτική αεροπορία των μελών του, 196 κράτη. Με τη σειρά του, οι αρχέ πολιτική αεροπορία κάθε χώρα εποπτεύουν τι αεροπορικέ εταιρείε και η ίδια αεροπορική εταιρεία εποπτεύει το προσωπικό τη, αν κάνουν σωστά τη δουλειά του. Και μιλάμε για εκατοντάδε κριτήρια για να μπορέσει κάποιο, μια αεροπορική εταιρεία, να συνεχίσει να πετάει όπω εκατοντάδε κριτήρια για να μπορέσει ένα πιλότο να συνεχίσει να είναι επαγγελματία. Διάβαζα μια ανακοίνωση σα προχθέ που <coughs> κάνατε μια σύγκριση με τα οδικά δυστυχήματα και τα αεροπορικά. Για να πείτε ότι το αεροπλάνο παραμένει ακόμη το πιο ασφαλέ μέσο. Είναι δόκιμο να συγκρίνουμε τα δύο όμω, κύριε Πέτρου. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κοινό. Διότι άλλο ο αριθμό των αυτοκινήτων και άλλο ο αριθμό των αεροπλάνων που κυκλοφορούν. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι ενώ το αεροπλάνο μειώνεται συνεχώ τα θύματα μειώνονται, στην περίπτωση των οδικών δυστυχημάτων αυτά αυξάνονται. Και μιλάμε, όπως αναφέραμε στην ε, ανακοίνωσή μας, για 1.250.000 θύματα παγκοσμία. Μιλάμε για την ασφάλεια πτήσεων και πρέπει να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Πώς η ασφάλεια πτήσεων στην Κύπρο επηρεάζεται από τη λειτουργία και του παράνομου αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Στο. Όταν μιλάμε για <coughs> η αξιολόγηση της ασφάλειας πτήσεων δεν είναι μόνο ο αριθμός των δυστυχημάτων ή Ο αριθμό των θυμάτων από δυστυχήματα, αλλά και τα περιστατικά που συμβαίνουν όπου οι κανόνε ασφάλεια δεν τηρούνται. Δυστυχώ, στη στην δική μα περίπτωση, στην ε, περίπτωση του δικού μα FIR, λόγω των παρανομιών τη Τουρκία, η ασφάλεια πτήσεων ε, είναι σε κίνδυνο. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμεί, ε, δηλαδή η κυβέρνησή μας και εμεί, σαν ίδρυμα. Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ICAO, από τον Παγκόσμια Ομοσπονδία Πιλότων κλπ. Δηλαδή είναι γενικά παραδεχτό ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην ασφάλεια λόγω του γεγονότο ότι η Τουρκία δεν επικοινωνεί, το κέντρο ελέγχου τη Τουρκία, Άγκυρα, δεν επικοινωνεί με το δικό μα κέντρο ελέγχου, ότι υπάρχουν οι παρεμβάσει του παράνομου του. ελέγχου. Και εδώ επειδή αυτό επί πολιτικών ζητημάτων δεν θα αλλάξει, υπάρχουν άλλοι τρόποι να διασφαλιστεί η ασφάλεια πτήσεων. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν, εάν θέσουμε το θέμα στο πλαίσιο μια σωστή στρατηγική, αφού όλοι αυτοί ανησυχούν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΑΕΚΑΟ και οι επαγγελματίε και όλοι. Εμεί αρχούμαστε προ το παρόν να στέλνουμε μια επιστολή διαμαρτυρία προ τα Ηνωμένα Έθνη κάθε έξι μήνε. Είναι αυτή η στρατηγική που θα αναγκάσει την Τουρκία να ακολουθήσει την νομιμότητα. Πιστεύω όχι. Μέχρι τώρα δεν έφερε αποτέλεσμα. Εάν θέσουμε ενώπιον των ευθυνών του όλου αυτού οι οποίοι ανησυχούν ότι τυχόν δυστύχημα στο FR Λευκοσία λόγω των παρανομιών τη Τουρκία και δεν κάνατε τίποτε, οπωσδήποτε θα του πείσουμε και έχουν τα εργαλεία. Δεν είναι ότι έχουν τα, έχουν τα εργαλεία οι διεθνεί οργανισμοί να αναγκάσουν την Τουρκία να ακολουθήσει τι σωστέ διαδικασίε και του κανονισμού όπω κάνουν όλε οι άλλε χώρε. Και ξέρετε, υπάρχουν παραδείγματα από τα οποία μπορεί να δει κανείς ότι η Τουρκία αν είναι αγκαλμένη να κάνει κάτι, θα το κάνει. Να σα φέρω ένα παράδειγμα. Ε, οι, οι, οι πιλότοι των τουρκικών αερογραμμών χρησιμοποιούν το δικό μα FIA, μιλούν στου δικού μα ελεκτέ εναίρε κυκλοφορία και πληρώνουν τα τέλη διαδρομή όπω κάθε ε, άλλη αερογραμμή. Και ο λόγο που το κάνουν είναι ότι αν δεν τα πληρώσουν, σύμφωνα με τη συνθήκη του Eurocontrol, στην οποία είναι μέλο και η Τουρκία και η Κύπρο, ένα από τα αεροσκάφη του θα κατακρατηθεί σε μια άλλη πρωτεύουσα. Στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, μέχρι να πληρώσει. Επομένω, αν είναι αναγκασμένη η Τουρκία, θα το κάνει και το κάνει. Και να πω και κάτι άλλο θετικό, βλέποντα το ποτήρι ε, μισογεμάτο, για 45 τόσα χρόνια η Τουρκία κάνει έντονε προσπάθειε σε όλα τα διεθνή φόρα για αναγνώριση του παράνομου αεροδρομίου και του κέντρου ελέγχου. Δεν τα κατάφερε. Γιατί είναι ένα τομέα που είναι ευαισθητοποιημένο. Όλοι βλέπουν τη διεθνή νομιμότητα, έχει να κάνει με την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Επομένω, είναι ένα τομέα που δεν πετύχει η Τουρκία. Και αν μπορούμε να πετύχουμε αυτό το, το γεγονό, γιατί να μην μπορέσουμε να το κάνουμε για αλλού, να κάνουμε την Τουρκία να υπακούει στη διεθνή νομιμότητα. Να είστε καλά.